Ένα σχόλιο τώρα σε σχέση με την τροπολογία για τις τριετίες. Επί της ουσίας, τι γίνεται, 12 χρόνια δουλειάς πραγματικά κυριολεκτικά διαγράφονται. Πολύ περισσότερο όταν νέοι εργαζόμενοι και νέες εργαζόμενες που έχουν προσληφθεί μετά τις 14 Φεβρουαρίου του 2012 και η πλειοψηφία τους εργάζεται με ελαστικές σχέσεις εργασίας, θα περιμένουν το 27 και αν θα πάρουν τη συγκεκριμένη τριετία. Δεύτερο ζήτημα σε σχέση με την τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση. Όχι μόνο έχει να κάνει με το ότι την τριετία θα την πάρουν όσοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, λέω με βάση την παράγραφο 4 του άρθρου 1, αλλά και όσοι καλύπτονται από τις ενισχύει συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Όλοι οι υπόλοιποι που μπορεί να παίρνουν ένα μικρό ποσοστό πάνω από τον κατώτατο μισθό, επί της ουσίας θα περιμένουν μπορεί και το 2030, εάν και εφόσον, για να πάρουν τη συγκεκριμένη προσάυξηση. Το τρίτο είναι ότι με βάση και το 5, 6 και 7 κυρίως του άρθρου 1 της συγκεκριμένης τροπολογίας, κυρίως το 7, η εφαρμογή της εν λόγω διάταξης θα ισχύει μόνο εάν είναι σε συγκεκριμένο ποσοστό η ανεργία και μόνο για να διασφαλίσεται η σταθερότητα της οικονομίας και βέβαια του λεγόμενου πληθωρισμού. Αυτά είναι. Αν ήθελε πραγματικά η κυβέρνηση να διευκολύνει τους εργαζόμενους και να επαναφέρει τις τριετίες, θα υιοθετούσε την τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ. Όμως, το νομοσχέδιο της κυβέρνησης με τις ρυθμίσεις θα μπορούσε να έχει αλλάξει και τίτλο και να έχει τίτλο «Κορονίδα της ευελιξίας», που ομολογουμένως δεν είναι μόνο το σημερινό νομοσχέδιο, έχει χτιστεί αυτή η ευελιξία με την ενσωμάτωση όλων των ευρωπαϊκών οδηγιών, όχι μόνο από τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και των προηγούμενων ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, και έχουν μετατρέψει κυριολεκτικά τις εργασιακές σχέσεις σε κινούμενη άμμο. Και αυτή η αθλειότητα είναι πρόκληση να παρουσιάζεται από κυβερνητικούς βουλευτές ότι διευκολύνει τη συνεργασία, λέτε, εργοδοτών και εργαζομένων. Εκτός πραγματικότητας είναι όποιος νομίζει ότι μπορούν να συναντηθούν τα συμφέροντα των εργαζομένων και των εργοδοτών, δηλαδή των εκμεταλλευόμενων και των εκμεταλλευτών. Εκτός πραγματικότητας είναι όποιος νομίζει ότι μπορεί αυτός που ασκεί εργοδοτική βία, εκβιασμού σε ξαναγκασμό, δήθεν να δώσει την ελευθερία στον εργαζόμενο ή την εργαζόμενη για να μπορεί να επιλέξει πώς θα διευθετήσει ή να συμφωνήσουν πώς θα διευθετήσει την εργασία. Στο εμπόριο, όπου οι εργαζόμενες δουλεύουν με συμβάσεις εξαήμερης εργασίας ως κανόνα πλέον και οι μισές Κυριακές του χρόνου είναι εν δυνάμει εργάσιμες μέρες, εκεί σπάει στην πράξη όλη αυτή η προπαγάνδα της κυβέρνησης. Να πάτε να ρωτήσετε στον τουρισμό που οι μήνες της σεζόν περνούν χωρίς ρεπό και ο χειμώνας βρίσκει τις εργαζόμενες γυναίκες στην ανεργία που τσακίζονται κυριολεκτικά οι καμαριέρες για να προλάβουν να καθαρίσουν 20 και 25 δωμάτια στα πεντάστερα πολυτελή ξενοδοχεία. Να πάτε να τα πείτε αυτά στις εργάτριες, στις βιομηχανίες τροφίμων που κυριολεκτικά βγαίνουν σακατεμένες και ετοιμάζεται και με την εργολαβική εργασία να τις καταδικάσετε όχι μόνο στη μόνιμη ανασφάλεια και ομοιρία, αλλά και σε δουλειά τις Κυριακές. Να το πείτε αυτό στο 71% των εργαζόμενων γυναικών που δήλωσαν ότι έχει επιβαρυνθεί η ψυχική τους υγεία ακριβώς λόγω της εργασιακής ανασφάλειας, των ελαστικών σχέσεων εργασίας, στην αγωνιώδη προσπάθεια που κάνουν να συμβιβάσουν τα συμβίβαστα, δηλαδή να μπορέσουν να ανταποκριθούν και στη δουλειά αλλά και στις ευθύνες για τη φροντίδα, για τη στήριξη των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Τώρα λοιπόν έρχεστε πραγματικά να κάνετε ακόμα πιο άγρια αυτή την εργασιακή ζούγκλα. Με το λεγόμενο πρόγραμμα οργάνωσης του χρόνου εργασίας εξ ολοκλήρου ή ως επιτοπλίστων μη προβλέψιμο. Όσο για την περιβόητη ελάχιστη προβλεψιμότητα της εργασίας, αυτή θα είναι τόσο ελάχιστη που θα αφήνει το ελεύθερο στην εργοδοσία, η οποία δεν χωρίζεται σε ασίδωτη και υγιή,
ακόμα και να ειδοποιεί το προσωπικό σε εύλογο χρόνο ενός 24ωρου πριν την έναξη της βάρδιας ή πιο σύντομα στις περιπτώσεις που δικαιολογούν αντικειμενικά μικρότερο χρόνο προειδοποίησης. Και αυτά ισχύουν ακόμα και σήμερα. Πάμε όμως στο εξής. Πώς προστατεύεται σήμερα μία εργαζόμενη γυναίκα? Δεν φτάνει που αρνηθήκατε τις προτάσεις του ΚΚΕ για να καταργήσετε αυτή την αναχρονιστική διάταξη που προϋπόθεση για να πάρει επίδομα και άδεια το κοίησης, το κετού και λοχίας μια εργαζόμενη γυναίκα πρέπει να έχει συγκεντρώσει 200 ένσημα τα τελευταία 2 χρόνια, έρχεστε τώρα και απογειώνετε ακόμα περισσότερο αυτή την έλλειψη μέτρων προστασίας. Και εδώ έχουν κατατεθεί πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Με βάση τις προστατευτικές διατάξεις του εργατικού δικαίου, προστασία από την απόλυση εγγύου ή την εργαζόμενη μητέρα για 18 μήνες μετά τον τοκετό και του εργαζόμενου πατέρα μετά, ίσχυε στις περιπτώσεις μόνο της καταγγελίας σύμβασης. Εδώ, όταν βάζετε στη λεγόμενη δοκιμαστική περίοδο την πρόβλεψη για την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης, στην περίπτωση, λέτε, μη επιτυχούς ολοκλήρωσή της. Σας ρωτάμε τι σημαίνει αυτό. Μπορεί η εργοδοσία να ξεφορτώνει τα αυτοδίκαια εγγύους, νέες μητέρες, νέους μπαμπάδες, αλλά και εργαζόμενους που ενοχλούν λόγω της συνδικαλιστικής τους δράσης? Και προφανώς αυτό το νομοσχέδιο έρχεται να επιδεινώσει τους όρους δουλειάς και ζωής σε μια περίοδο που οι εργαζόμενοι αναρωτιούνται τι να πάρουν και τι να αφήσουν πίσω στο ράφι του σούπερ μάρκετ, ματώνουν για να πληρώσουν το ενίκιο, αγωνιούν αν θα καταφέρουν να σώσουν το σπίτι τους, βρίσκονται απροστάτευτοι μπροστά σε κάθε φυσικό φαινόμενο, πότε με το φόβο της πυρκαγιάς, πότε με τον εφιάλτη της πλημμύρας. Εμείς λοιπόν δεν συμβιβαζόμαστε με αυτή την βαρβαρότητα και τη μιζέρια που έχετε διαμορφώσει. Γι' αυτό λέμε ότι σύγχρονο, προοδευτικό, είναι πραγματικά να έχει η εργαζόμενη και ο εργαζόμενος σταθερή εργασία, μόνιμη, με σταθερό ωράριο εργασίας και λιγότερες ώρες δουλειάς, να έχει αυξήσει τους μισθούς. Αυτό είναι το σύγχρονο και το προοδευτικό. Και ήδη χιλιάδες εργαζόμενοι καταψήφισαν το έκτρωμα της κυβέρνησης στην χθεσινή απεργία. Βέβαια, από τη συζήτηση προκύπτει ποια είναι η πραγματική σας αγωνία, όχι μόνο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Λέτε ότι εμείς θέλουμε να διασφαλίσουμε την κοινωνική συνοχή. Όντως θέλετε να διασφαλίσετε την υποταγή των εργαζομένων στις απαιτήσεις, στις ανάγκες του κεφαλαίου. Ναι, αυτό που φοβάστε είναι να δυναμώσει ένα ρεύμα αμφισβήτησης, σύγκρουσης με αυτή την πολιτική που έχει στο επίκεντρο το επιχειρηματικό κέρδος. Να είστε σίγουροι ότι το ΚΚΕ με τις δυνάμεις που διαθέτει μέσα αλλά κυρίως έξω από τη Βουλή θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να κάνει το φόβο σας πραγματικότητα.